Και πριν πάμε στον καλεσμένο μας στο στούντιο, να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεόδωρο Καράγλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Νάβαλη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές στην όμορφη πόλη των Σερών, στον ευρύτερο νομό, στους φίλους και συμπατριώτες. Λοιπόν κύριε Καράγλου, κάθε φορά που μιλάμε κάποιο θέμα έχει προκύψει. Αυτή τη φορά για ακόμη μία φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να τα έχει βάλει στην κυριολεξία με το δούνου του. Αλλά και αυτά που έρχονται από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι και τόσο ευχάριστα για την χώρα μας, νομίζω. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Προφανώς, κυρία Νάβαλη, υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί αν δεν υπήρχε θα ρωτούσατε για τον Ηρακλή, για τον Παστεραϊκό. για να συζητάμε, υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα, ναι. Θα μπορούσε να είναι κάτι ευχάριστο βέβαια, κύριε Καράγλου. Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε και λέτε ότι no news are not news. Good news, no news. Ναι. Έτσι λοιπόν, οπότε δηλαδή καλά νέα δεν είναι νέα. Εσείς θέλετε πάντα τα άλλα, γιατί νέα είναι αυτά τα οποία τέλος πάντων κάπου στεναχωρούν τον κόσμο, κάπου δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως στην ουσία. Mm-hmm. Το τελευταίο επεισόδιο στο ΣΥΡΙΑΛ, διαπραγμάτευση, σκληρή διαπραγμάτευση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με την Τρόικα, θεσμούς ή όπως θέλετε στο πούν τέλος πάντων, είναι αυτό το τελευταίο. Η διαρροή από τα WikiLeaks της συζήτησης Thompson-Velculescu στις 19 Μαρτίου του 2016, όπου μεταξύ άλλων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κ. Thompson, απειλεί τη Γερμανία ότι θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις αν το Ταμείο και η Κομισιόν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Mm-hmm. Καταρχήν να πω κάτι. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φτιάχνει εχθρούς, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, ενδεχόμενα να είναι έτοιμη και σε ένα ενδεχόμενο ναυάγιο να δικαιολογηθεί ότι γινόταν μια σκληρή διαπραγμάτευση, τη ζητούσαν τον ουρανό μετάστρα και δεν έσκυψε το κεφάλι και διαπραγματεύτηκε σκληρά. Αυτό είναι το ένα ζήτημα, η μία πιθανότητα. Η δεύτερη είναι ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει να χειρίζεται τα θέματα, έτσι, και δεν προσέχει την ουσία της συζήτησης. Προφανώς η διαρροή των συζητήσεων από όπου και αν γίνεται είναι απαράδεκτη και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά βέβαια σκεφτόμαι και τον πρώην και αλήθου μνήμης υπουργό μας, τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος έλεγε ότι μαγνητοφωνούσε τις συζητήσεις που γινόντουσαν σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών. Αλλά δεν διαβάζει την ουσία. Τι λέει ο Thompson δηλαδή? Λέει ότι πρέπει το Ταμείο και η Κομισιόν να ελαφρύνουν το ελληνικό χρέος. Αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό. Ναι. Γιατί λέει ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν μπορούμε το 2018 να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5%, θα είναι πολύ λιγότερο. Άρα πρέπει να πάμε σε νέα πρόβλεψη για πρωτογενεία πλεονάσματα μικρότερα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ελαφρύνει λίγο γενικότερα, να αλλάξει λίγο η πολιτική. Διαφορετικά χρειάζονται σκληρά μέτρα. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα τεχνικό. Είναι ένα ζήτημα ίσονος σημασίας. Για μένα πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς διαρρέουν αυτά τα κείμενα προς τα έξω, αυτές τις συζητήσεις προς τα έξω. Και ότι απλά είναι ένα κακοστημένο σενάριο από την πλευρά της κυβέρνησης για να δημιουργήσει εχθρούς και για να το παίξει ότι κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, έτσι ώστε αν γίνει κάτι το κακό, καταλήξει σε ναυάγιο η διαπραγμάτευση, να έχει δικαιολογία. Κύριε Καράγλου, ρίχνοντας μια ματιά στο διεθνή τύπο σήμερα, οι περισσότεροι φαίνεται ότι κατηγορούν την Ελλάδα για τη διαρροή. Και είναι, πρόκειται για κατηγορία σε αυτό το κομμάτι. Ακόμη χειρότερα, γιατί ξέρετε, όταν σε κατηγορούν ότι εσύ διαρρέεις κάποιες μυθικές συζητήσεις, αυτό αποδεικνύει πρώτον ότι δεν είσαι πρόσωπο εμπιστοσύνης, είσαι αναξιόπιστος δηλαδή, και δεύτερον ότι κάνεις ουσιαστική πολιτική που θα έπρεπε να την κάνεις έτσι με σοβαρότητα, την κάνεις με επικοινωνιακούς όρους και με τεχνάσματα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να συζητήσει σοβαρά με τους Τροϊκανούς, με τους δανειστές μας. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να κλείσει αξιολόγηση, προφανώς, έτσι είναι κάτι που όλοι μας θέλουμε, και θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε από αύριο και πέρα να ξεκινήσουμε μπροστά την ατμομηχανία που λέγεται ελληνική οικονομία, μπας και βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, γιατί αν δεν γυρίσουμε στην ανάπτυξη, που θυμίζω, ηρίστου εμπαρόδο, ότι 31/12/2014 κλείσαμε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αν δεν ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη, αν δεν υπάρξουν επενδύσεις, δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας. Συνεχώς οι δανειστές θα έρχονται και θα μας ζητάνε νέα μέτρα, σκληρότερα μέτρα. Συνεχώς θα μας ζητάνε μειώσεις συντάξεων.